βλέπουμε ένα πολύ αγνό ξύλο στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης. Όχι, δεν είναι αγνό ξύλο. Είναι μια συζήτηση που πήρε λάθος δρόμο. Αυτό ακριβώς. Έτσι, το λες λίγο πολιτισμένα, λίγο political correct. Παλιά στην Ελλάδα τα σουζέρβα. Μαζευόντουσαν τα παππούδια στις πλατείες και συζητούσαν πολιτισμένα. Μια στο τόσο βέβαια. Τύχαινε. Τύχαινε, γιατί κάποιος από την παρέα ήταν από Τσίπουρα, κατάλαβες, δεν ήταν από τον καφέ. Και έπεφτε η πρώτη καρπαζιά και μετά εμφανίζονταν οι πολιτισμένοι και οι απολιτιστές. Αυτοί που χωρίζουν, οι οποίοι αρχίζουν και μπαίνουν στα σούτια όταν τρώνε καμιά αδέσποτη. Και πώς καταλαβαίνεις. Εμένα, ρε, και τέτοια. Εγώ πρόλαβα σκηνικά τέτοια στην Ομόνια που μαζευόντουσαν το πρωί. Παππούδια, διαβάζανε εφημερίδες και να βγαίνουν. Σοβαρά. Ναι, ωραία σκηνικά. Και εδώ στην Αριστοτέλους, ψηλά μαζευόντουσαν. Πάντως πέφτει από ό,τι δείχνουν οι εκλογικές κάλπες. Όπως καταλαβαίνεις τώρα. Είναι, ο άλλος φτάνει στα 75 του. Mm. Μετά από 35 χρόνια εργασίας, επιστρέφει σε ζωή στην οποία θα έχει 18 ώρες τη μέρα τη γυναίκα του. Ναι. Πρόβλημα. Μεγάλο. Πρόβλημα. Και ξέρει ότι θα αφήσει πρώτο στα εγκόσμια. Γιατί ως γνωστόν πρώτα φεύγουμε εμείς. Άρα υπάρχει ήδη μια σύγχυση. Ειδικά τη δεκαετία του 90 που ήταν συνήθως το φαινόμενο να είσαι 32 και να παίρνεις 24χρονη γυναίκα. Όχι τώρα που το παλεύεις. Τότε ήταν το δεδομένο, το υποχρεωτικό. Το αυτονόητο. Άλλαξε τρύπα. Καμιά φορά είναι χρήσιμο να αλλάζει τρύπατα σου. Εντάξει. Βγάλε ένα, βάλε ένα άλλο. Εντάξει. Βρέθηκε η ισορροπία. Θα αλλάξει αυτό πολύ σύντομα. Είναι η εκπομπή Αναλυσέτο, ποδόσφαιρο. Αυτοί είμαστε. Με το ποδόσφαιρο ασχολούμαστε. Ναι. Δεν ασχολούμαστε με κάτι άλλο. Προσπαθούμε να αναλύσουμε τα φυσιολογικά. Γιατί το αφύσικο που έγινε στο δεύτερο γκολ της Villarreal. Είναι ξεκάθαρο θέμα Αναλυσέτο, εντάξει. Όχι, ρε. Σου το κάνει. Όχι. Λοιπόν, εγώ πιστεύω και η πάσα, του δίνει και η πάσα, πολύ ώρα άνοιγμα του τερματοφύλακας. Φαίνεται. Του δίνει άνοιγμα, αλλά δες πώς βάζει το σώμα του. Γι' αυτό το είπα. Πιστεύω ότι θέλει να χτυπήσει μέσα. Κρυονάς τώρα, μάλλον. Μετρούσα από μέσα μου, λέω, κάποια στιγμή θα το πει, δεν μπορεί, θα το φέρει στην κουβέντα. Ας εξηγήσουμε στον κόσμο τι λέμε. Υπάρχει ένα παιχνίδι 4-4 έριξε. Ναι, τεσάβλη ήταν, δεν πλούει φεύγα στο. Στο τέλος θα παίρνει την παραμάνα Villarreal. Ναι, Villarreal Barcelona. Στο 1-2 λοιπόν γίνεται μια κόντρα αδούλευτη. Δηλαδή, αδούλευτη εννοώ ότι μια ένα διώξιμο την άνε. Με μια στεκιά. Δεν είναι πάσα αυτή, είναι στεκιά. Στεκιά. Ναι. Χωρίς την φλερτάρει να βγει από τη γραμμή και δεν βγαίνει. Απογοητεύεται. Έχει φάλτσα τέτοια που δεν πρόκειται να ξαναβρει ποτέ άμα το πει στο ίδιο. Απογοητεύεται και ο ίδιος το κάνει την πάσα. Επειδή βλέπει τον βλέπει λίγο κατεβάζει μαζεύεται. Χέρια, μαζεύεται. Και βγαίνει από δεξιά. Πώς το είναι το παλικάρι. Άντε, πες το όνομα τώρα. Εμπατή. Όχι, ρε. Κάτι. Τον πέτασε μου σκυλάδικο στην Τατοή. Μου θύμισε λίγο το επίθετο εκείνο που είχαμε στην Τότανο, τον Ακούε Σότο. Ένα τέτοιο πράγμα. Ήταν ένα μυστήριο, ένα γεμάτο επίθετο. Ο οποίος λοιπόν μπαίνει από τα δεξιά. Ο τερματοφύλακας έχει κάνει 3 βήματα από την εστία του και είναι παράλληλα. Έχει μια σιγουριά αδιανόητη ότι θα γίνει σέντρα. Ο Εκαμπή. Εκαμπή. Ή ο Τσουκιού Έζε, το έβαζα. Το μικρό του ποιο είναι? Ο Καρλ Τόκο Εκαμπή και ο Σαμουέλ Τσουκουμβέζε. Μακριά από μας και χαμημένοι. Ο Εκαμπή. Ο Τετσέκνη που τον αποθεώσαμε. Ο Τσουκουμβέζε έχει κάνει την πάσα. Ωραία. Που τον αποθεώσαμε για την Κιπάς στο παιχνίδι με την Εσπανιόλ. Το πόσο σημαντικός μπορεί να είναι ο ρόλος ενός θεματοφύλακα στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Έχει πάρει 3 βήματα μπροστά από την εστία του. Όντας σίγουρος θα γίνει σέντρα. Θα κάνει σπάσιμο. Δεν θα... Ναι. Αλλά έχει ανοίξει πολύ. Η απόστασή του το πρώτο δοκάρι είναι μεγάλη. Μα φαίνεται κιόλας από την πίσω κάμερα πως πάει μπάλα μέσα. Ότι είναι τεράστια η απόσταση. Αλλά εγώ επιμένω ότι θέλω να βγάλει σέντρα. Επειδή θέσαμε το ερώτημα στο Facebook, εντάξει. Ναι. Εγώ επιμένω ότι θέλω να βγάλει σέντρα. Ένα από τα πλάνα πίσω από την εστία. Νιώθω ότι κοιτάει την εστία όταν κάνει τη σέντρα. Εκεί είναι που με μπερδεύει και λέω ότι μάλλον εστία. Το ήθελα. Ξεστία από τη γωνία που είναι, όπου και να κοιτάξει. Για το οπτικό του πεδίο βλέπει ή την εστία ή το που είναι ο συμπαίκτης του. Απλά νομίζω ότι επειδή όταν στο κοίταγμα που κάνει βλέπει ότι είναι αρκετά έξω ο τερστέκεν, το σουτάρει μέσα. Και δεν είναι και δύσκολο να σου πει. Γιατί έχει ταχύτητα και πιο εύκολο να τη σουτάρει εκεί παρά να τη βγάλει έξω. Ναι, αλλά εγώ λέω ότι επειδή αυτό πάει να τη βγάλει έξω, αλλά είναι δύσκολο έτσι όπως είναι να βγει έξω, η μπάλα παίρνει την τροχιά προς τα μέσα. Αυτό πιστεύω εγώ. Μόνο αν μας απαντήσει ο ίδιος νομίζω θα καταλάβει. Όχι, δεν θα απαντήσει, το ήθελα θα το ήθελε. Όπως το ήθελε και ο Κάμπος. Ναι. Για να βάλουμε λίγο τα πράγματα στην. Μου κάναμε πριν τον Κάμπος. Αλήθεια λέτε.
για να βάλουμε τα πράγματα λίγο. Τι εστί Villarreal και 4-4 με την Μπαρσελόνα, είναι σαν να παίζει στο ελληνικό πρωτάθλημα ο Όφη με τον Λεβαδιακό, να προηγείται 0-2 και να το κάνει 3-2 ο Λεβαδιακός την Κυριακή, και την Τρίτη ο Όφη να υποδέχεται τον ΠΑΟΚ να χάνει 2-0 και μέσα σε μια ώρα να το κάνει 4-2. Ναι. Δεν γίνεται. Ναι, πράγματι. Πάνω κάτω, οι βαθμολογικές θέσεις αυτές είναι. Ναι. Η Villarreal έπαιζε με τη Θέλτα. Ναι, ναι, ναι. Η Villarreal έπαιζε με τη Θέλτα, οι οποίες είναι και οι δύο, είναι το πιο σωστή. Η Villarreal προηγήθηκε 0-2 και έχασε 3-2. Και μετά έπαιξε με την Μπαρσελόνα, έχανε 0-2 στο 16. Το Μάλκομ να κάνει. Στο 16. Goal assist. Το Μάλκομ. Μειώνουν στο 23, ισοφαρίζουν στο 50, στο 62 κάνουν 3-2, στο 74 4-2. στο 80, συγγνώμη, 4-2. Στο 86 μένουμε 10. Και στο 90 και στο 93 ο Μέση και ο Σουάρες, ο Μέση με φάουλ, φτάνει πριν ακόμα τα φάουλ. Εντάξει. Ορμιστική σειρή. Αυτά που κάνει με τα χτυπήματα, δηλαδή το πόσο τα έχει βελτιώσει τα τελευταία 2 χρόνια, δεν λέγω. Ψυχολογία, ρε πάνω. Τώρα αυτό δουλειά, ρε φάουλ. Δουλειά. Και δουλειά είναι σίγουρα. Αλλά είναι και ψυχολογία. Συμφωνώ, αλλά το ότι τα ψυχολογία είναι πάντα. Είναι από εκεί ξεκινάμε. Είναι σε όλα τα κομμάτια. Αλλά το και πόσο διαφορά έχει στα 2 τελευταία άλλο χρόνια, νομίζω πριν τα τελευταία 2 χρόνια πόσα κουφάλα να έχει βάλει. Δεν τα χτυπούσε και το. Ακριβώς. Ναι. Το έχει τελευταία διετία. Ότι ή θα πάει δοκάρι, ή θα τη βγάλει το ματοφυλάκι. Δηλαδή η ευστοχία του είναι. Το καλύτερο που κάνει ο Μέση είναι ότι ανάλογο σε όποια γωνία και να είναι, μπορεί να στείλει την μπάλα όπου ακριβώς θέλει. Δεν έχει δηλαδή, δεν μπορεί να διαβαστεί το χτύπημά του. Γι' αυτό όμως είναι και μεγάλοι παίχτες. Γιατί του βλέπει ότι είναι στα, τώρα είναι 31. Στα 29 το έχοντα πάρει, ξέρω εγώ, 4 χρυσές μπάλες, είπε ρε φίλε, θα σταματήσω. Θα πάω να βάλω και να τελειοποιήσω τα χτυπήματά μου. Λέω Μέση, την ευκαιρία να είναι ο νούμερο ένα παίκτη στην ιστορία του ποδοσφαίρου γενικότερα. Άρα αυτό το πράγμα, τι σημαίνει σε κίνητρο είναι. Σε κίνητρο είναι πάρα πολύ ψηλό. Και δεύτερον, δεν θέλει σε καμία των περιπτώσεων να χαλάσει την εικόνα του όσο μεγαλώνει. Κάτι που συμβαίνει και με τον Κριστιανό, εντάξει. Η εικόνα του, η αθλητική του Κριστιανού στα 34-35 που είναι, είναι μυθική. Δεν έχει ξανασυμβεί σε αυτή την ηλικία ποτέ. Πιστεύω ότι μπορεί να βρίσκεται 3 χρόνια ακόμα σε αυτό το επίπεδο, ναι, με τη σωματοδομή του. Ναι. Αν συνεχίσει να βρίσκεται στην Γιουβέντους τα επόμενα 3 χρόνια που θα είναι σε top επίπεδο και θα μπορεί να είναι σε κορυφή. Σε κορυφή. Τότε θα δούμε ένα Κριστιανό κανονικό. Mm-hmm. Δεν πρόκειται να αλλάξει αυτό το πράγμα. Είναι το κορμί του τέτοιο που. Μην πάμε μόνο σε αυτές τις περιπτώσεις. Επειδή μιλάμε για ιστεροφημία, για ανθρώπους που ξέρουν. Κουαλιαρέλα. Κουαλιαρέλα στα 36 του. Είναι πιο στεγνός από ότι ήταν στα 26 του. Αν πολύ το παρατηρήσεις. Σωστά. Ειδικά στην Ιταλία, περισσότερο εκεί, είναι οι άνθρωποι που νομίζω ότι μετά από το 33ο-34ο έτος της ηλικίας τους είναι σαν να παίρνουν τα πάνω τους και λένε δεν δίνω. Δηλαδή, σαν να δίνουν παραπάνω για να φτάσουν μέχρι 37-38 και να κλείσουν τότε. Δηλαδή τα παραδείγματα είναι πολλά ποδοσφαιριστών που εξακολουθούν και παίζουν στο υψηλό επίπεδο μετά τα 35. Ναι. Αλλά έτσι όπως είναι πλέον η γύμναση του αθλητή, η βάση του και πολλά άλλα. Δηλαδή δεν μπορείς, κάποτε θεωρούσαμε ένα ποδοσφαιριστή ότι μπαίνει στην τελική ευθεία στα 31 του, 32 του. Ναι. Κάποτε σταματούσαν και κάπου εκεί. Ναι. Εντάξει, τότε ήταν και τα ιατρικά θέματα, η αποκατάσταση ήταν πολύ πιο δύσκολη. Έχουμε πάει πλέον σε. Πάθαινε σιαστό και έκλαιγε τελείω, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση και πολλά άλλα. Τώρα πλέον ο παίκτης θεωρείται, αρχίζει και σκέφτεσαι ότι πάει προς το τέλος, 33-34, εκεί. Και παραπάνω, εντάξει, για μένα έτσι όπως έχει γίνει το πράγμα, δηλαδή επειδή πολλές φορές και τώρα αναφέρω το Βιερίνια σε αυτό, δηλαδή νομίζω ότι με την αθλητική υποδομή που έχει, δεν γίνεται, δηλαδή το να παίξει στον ΠΑΟΚ όπως έπαιζε ο Λίνο μέχρι τα 37-38, δηλαδή είναι απίθανο σενάριο. Και να είναι αποδοτικός, έτσι. Είναι άλλο σουλούπι, δηλαδή ο Λίνο, ακόμα και τώρα είναι έτσι όπως είναι. Δηλαδή, δύο παίκτες στον ΠΑΟΚ θυμάμαι να μην έχουν βάλει γραμμάρι όταν τελειώσαν την καριέρα τους. Ο Λίνο και ο Ουχού. Και ο Ουχού. Ναι, όντως. Όντως, ναι. Και οι δύο είναι, ήταν και είναι στεγνοί. Ναι, ο Άντρε, εγώ πιστεύω ότι όταν σταματήσει το ποδόσφαιρο θα είναι ένα κουβαδάκι με χερούλια. Συγγνώμη, Άντρε. Θα πάρει. Θα πάρει κιλά. Θα πάρει κιλά γιατί ήταν ένα κουσούρι παραδοσιακό του. Αντώνιο στην προετοιμασία που τον έβαζε ο Σάντος να γυρνάει γύρω-γύρω μέχρι να χάσει τα κιλά που πήρε. Είχε πάρει 8 κιλά στο διάστημα που διαπραγματευόταν ο ΠΑΟΚ με την Πόρτο θα τον αγοράσει. Άκοπα κιλά. Άκοπα. Άκοπα. Όχι να πεις ότι ξέρεις τι κατάθλιψη με πιάσε και τρώω. Του άρεσε το φαγητό του παιδιού. Του άρεσε το φαγητό. Είναι το σουλούπι του τέτοιο, ρε.
Και μετά, ο Βιερίνης είναι ένας τύπος ο οποίος 7.000 ερμηνείες τη μέρα, είτε κάνει δύο προπονήσεις είτε καμία. Ναι. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά τον έτρεχε τόσο πολύ για να τα χάσει, που στο τέλος δεν μπορούσε να φορέσει τα παπούτσια. Και έτρεχε χωρίς τα παπούτσια. Τις κάλτσες, ναι. Με τις κάλτσες και μας έλεγε Marathon Man. Και έτρεχε γύρω-γύρω. Τον πέθανε ο Πορτογάλος. Εσύ, άμα θες, ξαναβάλει κιλά. Άμα θες, ξαναβάλει. Ξαναπέρνα το. Πέθανε. Αυτό θυμάμαι χαρακτηριστικά από τον Άντρε μικρό και από το πόσο επέμενε να δουλέψει στο αριστερό του. Και το τώρα... οποίο όταν ήρθε στον ΠΑΟΚ ήταν το πόδι στήριξης. Το χρησιμοποιώ για να ανέβω στο λεωφορείο. Και ανέβασε και τη φωτογραφία σήμερα, πήγε κουβέντα εκεί. Ναι. Ανέβασε και τη φωτογραφία. Τι λέτε σε εκείνη την τέτοια. Δεν θυμάμαι τίποτα από αυτά που λέμε με τον Σάντος, τη φωτογραφία. Απλά εγώ το λατρεύω, εντάξει, είναι αγαπημένος. Είναι καθηγητής, νομίζω ότι πραγματικά και αν δεν τον είχε η Πορτογαλία, δεν θα μπορούσε να φτάσει εκεί πέρα. 100%. Το άλλο που συμβαίνει με τον Σάντος σε προσωπικό επίπεδο είναι ότι θεωρώ ότι μέχρι τον Σάντος ήμουν ένας κακός δημοσιογράφος ποδοσφαιρικά και μετά τον Σάντος άλλος. Κατάλαβα πάρα πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να διαχειρίζουμε. Σε πολλούς σου άλλαξε η νοοτροπία σκέψης. Εγώ είχα το τουπέ ότι ξέρω επειδή έπαιξα. Γιατί παίξαμε τώρα, να καταλαβαίνω. Δηλαδή. Ωραία. Έχεις πει από το τύρα μας, ξέρεις πώς είναι. Ναι, έχω βάλει την counter pain. Έχει πιάσει λίγο. Εκεί που δεν πρέπει. Κατά λάθος, εκεί που δεν πρέπει. Ναι. Αλλά προφανώς και κακώς το είχα το τουπέ. Μετά το Σάντος κατάλαβα 500 πράγματα που δεν είχα καταλάβει. Γιατί είχε την υπομονή να σου εξηγήσει. Γιατί θεωρούσε. Και είχε δεδομένο... την ψυχραιμία των όλοι οι άλλοι, του έπιανε το άμοκ. Ναι. Ήταν ο άνθρωπος που έβαλε τη σκέψη ότι ξέρετε, έχουμε χάσει έναν αγώνα μέσα στην έδρα μας, δεν μιλιόμαστε και τέτοια. Τι να κάνουμε, Κυριακή βράδυ, μία η ώρα, με τα νεύρα σου πάνω από το ταβάνι. Τίποτα. Για ύπνο θα πας, θα ξυπνήσεις την άλλη μέρα, θα χαλαρώσεις, θα ηρεμήσεις και θα πεις: όπα, ωραία. Πάμε να δούμε το. Τι έγινε. Πάμε να αναλύσουμε την κατάσταση. Γιατί Κυριακή 11 η ώρα, ενώ έχεις παίξει το παιχνίδι 8 και έχει τελειώσει 10 και έχει χάσει 0-1, σου φταίνε. Ο οποίος μισούσε την ήττα, εντάξει. Μισούσε την ήττα. Και αυτός πάθαινε αμόκ. Και για τον ίδιο ήταν προφανώς αυτό. Γιατί ο πρώτος που καταλάβαινε ότι το λέει για να βρει συμπαραστάτης είναι για να βοηθήσει ναι. Από την πλευρά του. Όλοι, ξέρω εγώ, στην καριέρα μας, σε όλες τις δουλειές, πετύχαμε ανθρώπους που ήταν κομβικοί για να αλλάξουμε στάτους. Για μένα ήταν αυτό. Ναι. Ξεκάθαρα. Δηλαδή, μέχρι να αφήσω τον μάτι του τον κόσμο, θα λέω ότι αυτός, ότι εγώ βγάζω ένα ποσό που τη βγάζω άνετα σήμερα, γιατί υπήρχε ο Σάντος στη ζωή μου. Μεγάλη υπόθεση. Μεγάλη, ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί μέχρι τότε εισάρισα και ορμάται πάλι η καρδιά. Να χαμηλά λέγαμε. Και πώς το λένε, τέλος πάντων. Δεν μπορούσαμε μέχρι τότε να φιλτράρουμε ποιος φταίει γιατί. Γιατί πάντα πρέπει κάποιος να φταίει. Γιατί ναι. Είναι. Πάντα κάτι φταίει μετά από μια ήττα. Αλλά τι είναι αυτό. Πάρα πολύ είναι ποδοσφαιρικό. Άμα το προσεγγίσεις έτσι, ναι. Υπάρχει και έχεις εξέλιξη. Ναι. Αν το προσεγγίσεις διαφορετικά, είναι ένας φαύλος κύκλος. Ναι. Τέλος πάντων. Τι έχουμε σήμερα, πάω Τρίπολη. Θα άφηνε Στάσο Ολιβέρα και Πέλκα εκτός. Να ρωτήσω ένα πράγμα. Ολιβέρα είναι τραυματίας ή. Όχι, τίποτα δεν έχω. Τίποτα. Ο Πέλκας προέρχεται από ένα μήνα παθεραπείας. Και έναν 90 λεπτό στην Ξάνθη. 90 λεπτά έπαιξε στην Ξάνθη, δεν είναι λέγει. Στο τέλος νομίζω. Ναι, στο τέλος για να παίξουμε με τρεις. Με Ολιβέιρα, Μίσιτς και. Ναι, Σάχο. Ναι, έχει δίκιο. Ο Πέλκας, ο οποίος λοιπόν. 5 λεπτά, ναι, γεμάτο παιχνίδι. Έπαιξε βασικός. Ο Ολιβέιρα προέρχεται από την διακοπή που κάνει προπονήσεις στους ρυθμούς των υπολείπων. Δεν είχε κάτι. Κοίταξε, να σου πω την αλήθεια ότι. Τι δίνουνε, ότι. Δεν υπάρχει πιο... δίνουνε. Ξέρουμε γενικά ότι ο Ολιβέιρα, οι μετρήσεις του δεν είναι και οι top. Αθλητικά. Το ξέρουμε αθλητικά αυτό. Και φαίνεται κιόλας, μετά το 60 πέφτει. 65 είναι ο πιο κοντά σε αθλητικά ποσότητα στον Πίσεσβα. Κακό αυτό. Μπορεί να είναι και θέμα αριθμού, ρε φίλε. Δεν είχε γεμάτη σεζόν στο μισό. Πώς δεν είχε, ρε φίλε, έπαιζε εκεί. Μια παιχνίδια. Εντάξει. Δεν νομίζω ότι μπαίνει τώρα θέμα αριθμού. Συνολικά μέχρι να έρθει στο ΠΑΟΚ στην Πόρτο είχε 18 παιχνίδια. 18 συμμετοχές. 90 λεπτά νομίζω είχε ένα με τη Γαλατά. 90 λεπτά ήταν μετρημένα. Γιατί είναι και θέμα αριθμού. Αυτό θα το ξέρει καλύτερα κάποιος άνθρωπος που ασχολείται πιο εντατικά με το
με τη σωματική υποδομή. Εγώ πιστεύω ότι μέσα από αυτή τη στρατηγική, ο Λουτσέσκου προσπαθεί να περάσει και στους υπόλοιπους ότι παιδιά είστε ένα κομμάτι του rotation και άμα δεν παίξει αυτός θα παίξει ο άλλος και ο παράλληλος και πάμε παραπέρα. Αυτό θέλω, εκεί θέλω να καταλήξω. Είναι, δίνει τόσο μεγάλη έμφαση αυτή τη στιγμή στο να στηρίξει τα αποδυτήριά του, γιατί κινήσεις είναι στήριξης αποδυτήριων ότι όλοι είστε αναγκαίοι και ότι όλοι ανά πάσα στιγμή μπορείτε να χρησιμοποιηθείτε. Είναι μια τακτική που ακολουθείτε. Ναι. Είναι το παιχνίδι τέτοιο. Θέλω να πω τώρα το παιχνίδι, γιατί και για την Τρίπολη, να μην γελιόμαστε, είναι ένα παιχνίδι που έχει ένα κίνητο τρομακτικό. Ναι. Το να πάρει ένα γκολ, ας πούμε, να πετύχει σήμερα, και αν κάτω μετά πάει και το διεκδικήσει στο παιχνίδι, υπάρχουν ελπίδες για να πάει ένα τελικό που στην ουσία. Κάτσε εγώ διαβόλτο, εγώ μπορεί να θέλω Ριβέρα. Και σου λέει, εμείς έτσι αγόρι μου παίζει με την Τρίπολη. Σημαντικό παιχνίδι, εγώ σου θεωρώ σημαντικό. Να παίξει σε ημιτελικό κυπέλλο. Αυτό λέω. Εσύ όμως, όταν το λες έτσι, στην ουσία περιμένεις από αυτόν. Από τον Μίση και τον Κάνια, ας πούμε, να σου δείξουν ότι είναι εδώ για να παραμείνουν στον ΠΑΟΚ. Εσύ όμως παίρνεις το ρίσκο του ότι αν τυχόν έρθει η Γκέλα. Ναι, θα έρθουν φυσικά. Θα πούνε και το ρίσκο ότι αδερφέ, τόσο καιρό βλέπεις Σάχοφ Ολίβερα λειτουργούν σωστά, ας πούμε. Εκεί ζυγίζεις λοιπόν και λες τι είναι καλύτερο, να ρισκάρω μια Γκέλα ή να δημιουργήσω την εικόνα στον γκρουπ που πρέπει. Και έχεις εκείνη τη ζωή. Και ο Λουτσέσκο έχει απαντήσει πάντα στο δεύτερο. Το γκρουπ είναι το πιο σημαντικό πράγμα στο ποδόσφαιρο. Γιατί δεν, και το λέμε διότι αυτά είναι τα δείγματα γραφής του όλο αυτό το διάστημα. Κοίταξε, σίγουρα. Αυτό θα έλεγα τώρα. Επειδή και εμείς καλώς ή κακώς, επειδή γνωρίζουμε τι εστί και σε προπονητής, νομίζω ότι το στοιχείο του είναι αυτό. Ναι. Ότι μπορεί και διαχειρίζεται σωστά καταστάσεις, συμβόλαια και όλα τα λοιπά. Πιέσεις για να παίξω, πιέσεις για το τι συμβαίνει. Μάλλον παίρνει σωστή απόφαση. Με βάση αυτό που έχουμε δει μέχρι τώρα. Ναι. Δηλαδή το να στηρίξει τον γκρουπ του και ότι όπως το λες σωστά είστε όλοι σημαντικοί και πρέπει να παίξετε. Ο Μίσιτς δεν είναι ένας παίχτης ο οποίος δεν θα βρίσκεται του χρόνου. Σωστά. Επίσης ο Μίσιτς μπορεί να είναι βασικός στον ΠΑΟΚ στα πρώτα επίσημα παιχνίδια του χρόνου. Πολύ πιθανό. Έτσι όπως έχουμε τα πράγματα με τον Μαουρίτσιο. Άρα λοιπόν. Είναι δύο πράγματα τα οποία δεν πρέπει να τα βγάζουμε από το τραπέζι. Ποτέ. Όσο και αν είναι κοντόφθαλμη η πρώτη σκέψη, το γιατί να παίξει αυτό τώρα με την Τρίπολη, παίζουμε με τελικό και εγώ είμαστε να πάρουμε την νίκη να σιγάσουμε. Ναι. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει μόνο με Τετάρτη. Δεν υπάρχει το κοντόφθαλμο, δεν υπάρχει το μπροστινό. Αυτό που βλέπεις. Αυτό είναι η βιτρίνα μόνο. Πρέπει να κοιτάξεις λοιπόν τι έχει το εμπόρευμα όλο. Τι λέει η αποθήκη. Τι γίνεται, τι καταγράφει το κοντέρ συνολικά. Η βιτρίνα είναι η βιτρίνα. Okay, ο Ριβέιρα είναι ο καλύτερος χαφ που έχει πάω αυτή τη στιγμή. Με διαφορά τον δεύτερο. Ωραία. Είναι ο μόνος που θα ψάξει το δύσκολο. Που έχει και την ποιότητα και να το κάνει έτσι. Που έχει μάθει να σκέφτεται έτσι. Που έχει μάθει να παίζει έτσι. Δεν το κάνει γιατί θέλει να προβληθεί. Ναι. Και αυτός μπορεί είναι. Να το κάνει. Έχει πολλά λάθη γιατί επιδιώκει το δύσκολο. Αλλά αυτή τη στιγμή μιλάμε, δεν είναι ο μοναδικός χαφ. Σίγουρα, με βάση το ότι ο Λουτσέσκου είναι φαν της ομοιογένειας και συνοχής, εκεί τώρα δέχεται χτύπημα. Ναι. Με την επιλογή που κάνει. Δηλαδή θέλω να πω ότι, άμα κάνεις με τη μία επιλογή, χάνεις από το άλλο. Ο ΠΑΟΚ έχει δείξει ότι, όπως το ανέφερες και σωστά, τις φορές που έχει βγει ο Βιερίνια ή ο ένας από τους τέσσερις, δεν θα μην πάμε μόνο σε πρόσωπο. Πάντα ο ΠΑΟΚ δέχεται γκολ. Ναι. Άρα, βλέποντας προσεγγίζοντας τον παχτητή, λες ότι η πιθανότητα είναι με το να υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα, κάποια ανισορροπία. Γι' αυτό εγώ πιστεύω το πράγμα και τον Καντουρί σήμερα. Δεν θα μπορέσει να αντέξει Μίσιτς. Χθες, στη συζήτηση που κάναμε με τον Γιώργο τον Παναγιώτη, του έλεγα ότι το πλέον πιθανό είναι να προσπαθήσει να κάνει μια ενδεκάδα του Λουτσέσκου πιο κοντινή σε αυτή που είχε στα παιχνίδια με Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Ναι. Και γι' αυτό στην δεκάδα χθες που είχα στο μυαλό μου δεν είχα βάλει τον Πέλκα. Είχα βάλει Καντουρί, Μπίσεσβαρ και Ζαμπά και Ακπο. Στην μεσοεπιθετική τριάδα και στην κορυφή. Πάνω σε αυτή τη σκέψη, χωρίς να υπάρχει ούτε οποιαδήποτε πληροφορία ή σκέψη για αυτό που θα έκανε και με τον Πέλκα και ειδικά με τον Ολιβέρα. Γιατί με τον Ολιβέρα το όνομά του έλειπε από την 18α. Χθες ήταν τα πρώτα πράγματα που. Συζητήθηκε με το που έγινε γνωστή. Διότι στην αναφορά της ΠΑΟΚ δεν έγινε κάποια τοποθέτηση ότι λείπει αυτός. Όχι. Έγινε αναφορά στον τραυματία Λιμνιό, στους μακροχρόνους τραυματίες Βέρμπιν και Μαουρίσιο, ο οποίος έκανε και την επέμβασή του, και μετά η καταγραφή της 18ης. Χρειάστηκαν δηλαδή 2-3 λεπτά για να δούμε τους παίκτες και να πούμε: Όπα, ο Ολιβέρα που είναι, αρκετή, που πήγε. Η τετράδα, δηλαδή, Λούκα στην άμυνα θα είναι σταθερή, σωστά. Το πλέον πιθανό. Εκτός αν πάει σε λογική και σε αυτήν σε λογική Πανιωνίου.
Με τον. Με Γκανσόν. Ναι. Εντάξει. Ναι, είναι. Να σου πω την αλήθεια, με αυτό που ακούω, έχω αγωνία για να δω τι. Για να δω τι ναι, είναι, θα δούμε. Από τις λίγες φορές. Υπάρχει δηλαδή έτσι μια προσδοκία στον, του. Στον Λουτσέσκου, είναι από τις λίγες φορές που έχεις απορρέει την Ενδεκάδα. Για το αν θα προχωρήσει και σε, αυτή, και σε αλλαγή στην, στην άμυνα. Με τον Ίγκασον αντί του Βαρέλα. Είναι ένα θέμα. Και να πάει και σοβαρά, Μίσιτς Κάνια, σας το πούμε. Μπροστά του ο Μπίσεσβαρ. Μίσιτς Σάχοφ. Μπίσεσβαρ. Ζαμπά Ελ Καντουρί και Ακούμ. Να ξαναρθούν λίγο Μπίσεσβαρ από τον Καντουρί που καταφέρνουν και καταλαβαίνονται. Εντάξει, και τακτικά και οι δύο είναι... έχουν επίπεδο υψηλό. Άρα προσόντα του λείπουν για να... και για να παίζανε, να μέναν στο υψηλό επίπεδο. Αν όμως έχεις, είσαι τακτικός, τακτικά σωστός, μπορείς να βρεις την δουλειά σου για να έρθει κάποιος στην πλάτη σου, ένας κύριος, ένας Βιερίνια που έχουν πίσω, που παίζουν συνήθως. Ένα παιδί. Γιατί το αυτό το παιδό που έχω μέσα, το κουντό που τρέχει, που πλαλάει. Ναι. Γιατί παίζει πολύ μεγάλο ρόλο όταν χρησιμοποίησαν τέτοιο ποδοσφαιριστή στην θέση του αριστερού μπακ, να μπορείς να το βρεις τους σωστούς διαδρόμους. Γιατί όταν ξέρεις ότι θα ξοδέψει περισσότερη ενέργεια γιατί έχει περισσότερα μέτρα να καλύψει, δεν μπορείς εσύ να τον ταλαιπωρείς, να είσαι σε λάθος τακτικά θέσεις και να του ζητάς να κάνει περισσότερες κούρσες. Να τον κάψεις νωρίς. Υπάρχει σενάριο να βρεθεί ο Γιαννούλης εκεί και να προωθηθεί σήμερα πιο μπροστά ο Βιερίνια? Τραβηγμένο το θεωρώ. Πραγματικά τραβηγμένο. Και εγώ εδώ δύσκολο μου φαίνεται. Σε τέτοιο παιχνίδι. Μπορεί να το θέλει ο Αντρέ κάποια στιγμή, αλλά δεν το βλέπω να έρχεται. Δεξιά ο Βιερίνια. Να. Υπάρχει σαν σενάριο τέτοιο. Όπως έγινε στην. Στην Ξάνθη εννοείς. Όχι στην Ξάνθη. Στην Ξάνθη δεν πήγε ο Γιαννούλης και πήγε δεξιά ο. Στην Ξάνθη δεν πήγε ο Βιερίνια. Μόνο για μπακ. Α, για μπακ. Α, για να πει ο Μάτος. Ο Μάτος δεν βλέπετε, παιδιά. Ο Μάτος οι δυνάμεις του είναι ως οι δικές μου αυτή τη στιγμή. Δεν φρεσκάζει, με φαίνεται. Με την Ξάνθη ανέβηκε μισή φορά. Εντάξει, τώρα είναι τραγικό μετά από δύο εβδομάδες διακοπή. Ανέβηκε δύο φορές, δεν βρήκε κανένα σημείο επαφής με τον Ζαμπά και σαν να το παράτησε μετά. Σου λέει, δεν του βγαίνει μπροστά του μικρού, δεν έχω όρεξη εγώ να κάνω να ράνω. Κάναμε και το 0-1. Τα μηνύματα έρχονται ήδη για την. Μόνο που αναφέρουμε ότι ο Βιερίνια θα ανέβει λίγο πιο μπροστά, υπάρχουν κάτι πανηγυρισμοί εδώ, γρήγορα και άμεσα. Παιδιά, δεν είναι και ο Βιερίνια. Την παίζει τη θέση του εξτρέμ πλέον εντελώς διαφορετικά. Φυσικά, με μυαλό, όχι όπως το παίζει στα 24. Είναι σαν να, όπως παίζει μπακ, απλά διαβαίνει πιο ψηλά και κάνει το ίδιο πράγμα. Δηλαδή δεν είναι. Απλά τι γίνεται τώρα. Μπαίνει περπατητός δεξί εξτρέμ στην Ξάνθη. Περπατητός τώρα, εντάξει. Καλά, εκεί οι ζώνες έχουν ανέβει πάνω. Από τον στο δεύτερο τον γκολ. Παίρνει μια απλή μπάλα. Δηλαδή δεν είναι ότι και εσύ την κάνει και κοντένει την κάνει και εγώ την κάνω. Απλά πρέπει να το σκεφτεί. Εντάξει. Και από εκεί και πέρα. Μπαίνει τον γκολ. Γιατί ο Ακπόμ έχει την παιδεία να μην διεστεί, να βαρέσει όπως να είναι. Έχει την παιδεία να τραβήξει πάνω του αντίπαλου να τη σπάσει. Έλα, πες ποια παιδεία έχει ο Ενίκη. Ο Ενίκη τι παιδεία έχει. Την πάσα και πονάει. Ο Ενίκη πάει να πλασάρει από την άλλη. Πετυχαίνει τον γκολ γιατί αστοχεί την πλευρά. Η μπάλα του γεγονός δεν πήγε στην Κομωτινή. Είναι ένα μικρό θαύμα. Γελάω γιατί αυτό το κατάλαβα στο τρίτο replay. Ότι πήγε να πλασάρει την άλλη. Ναι, το πώς βάζω. Από την πρώτη λήψη δεν το καταλαβαίνεις. Όταν βλέπεις ξεκάθαρα τη στάση του σώματος. Ναι. Αν πετύχει δεξιά γωνία ο Ρίκη, πάει να σκομωτινεί. Ναι, το έχει κάνει αρκετές φορές αυτό. Ναι, αυτό το με τη μία που την πάει την μπάλα. Μπάλα τίποτα. Τέσσερα γήπεδα πιο πέρα. Ο Ρίκη, ο οποίος παιδιά δεν είχε ολοκληρωμένη ενέργεια μέχρι τον γκολ. Καμία. Μηδέν. Ούτε ο Ζαμπά. Ο Ζαμπά σε κάποια φάση. Και οι δύο κάνανε. Ο Ζαμπά. Εγώ νόμιζα ότι ήταν σε μπουζούκια το βράδυ. Δεν πήγε το παιδί, δεν πήγε, δεν μπερδευτούμε. Και ότι ήταν κουρασμένο από το πρώτο λεπτό. Εντάξει, αυτή την. Την ανισορροπία στη διάρκεια του είναι λογικό την παίρνει, επειδή είναι 20 χρονών. Αλλά τόσο. Ούτε μία σωστή ενέργεια. Λες και ήταν. Λες και μπήκε με κουρασμένο μυαλό. Τη μία φορά πήγε να πάρει βήματα για να προλάβει την μπάλα απ' έξω και την άφησε και βγήκε από έξω να την πάρει. Την άλλη άρχισε να πέφτει μπάς και πάρει φάουλ. Στο μυαλό, ένα μπέρδεμα. Από αυτό σου βγάζει συνέχεια. Ότι δεν είναι εκεί.
Μα είναι και αθλητικό. Λες είναι γρήγορος και είναι δυνατός. Δεν γίνεται να μην σχεδίσει μία μονομαχία. Και το χειρότερο, δεν δείχνεις γρήγορος. Εκείνη, πώς θα καταφέρεις να είσαι γρήγορος και να μην δείχνεις γρήγορος. Του Ερίκη, ξέρεις, μου, το παιδί όταν είναι να πάρει την απόφαση, είναι, τι να σου πω τώρα, το μυαλό κατεβαίνει κουρτίνα η μαύρη, το ξέρεις. Το ξέρεις. Κάνει μια ενέργεια ωραία από τα αριστερά, περνάει δύο, κοιτάει δεύτερο δοκάρι, βλέπει την κίνηση του Ζαμπά και στέλνει την μπάλα στο κόρνερ. Και τον κόλ το πετυχαίνει επειδή γίνεται τσάφα, αλλιώς δεν μπαίνει κόλ. Ποτέ. Ο Λιμιός πρέπει να τα βλέπει αυτά που ακόμα και κάνει όλα τα υπόλοιπα και του λείπουν οι αριθμοί. Αυτή. Του Λιμιού είναι απόλυτα γιατί χρειάζεται το rotation. Ψήκα. Εγώ πιστεύω ότι θα το προλάβανε το παιχνίδι. Μάλλον δεν το ρισκάρουν, τον πάνε για λαμί. Κατά τι τραυματισμό είχε. Χτύπημα διάταση. Είχε χτύπημα στο ίδιο σημείο που είχε ο Πέλκας. Απλά δεν ήταν τόσο βαθύ. Δεν το ξέρω τώρα. Το Πέλκα χτύπησε, τον ζόρισε μέχρι το κόκαλο. Ενώ του Λιμιού ήταν. Τη τρώνε καλά. Με λιγότερη δύναμη. Πίσω ο Πέλκα είναι καλά. Αν δεν την ξέρω, να μου δείξει μετά το 30, το έχει βρει πατήματα. Θέλει χρόνο. Είναι καλά, θέλει χρόνο. Αλλά είναι καλά. Θέλει χρόνο και έχει δείξει βασικά. Ξέρει, δεν είναι τώρα ένα παιδί που δεν ξέρουμε τι δίνει και τι ποιότητα έχει. Με το που μπήκε, έκανε αυτό που τον χαρακτηρίζει από την αρχή τη χρονιά. Το να πάμε να πιέσουμε ψηλά. Να πιέσουμε ψηλά. Από το 10 και μετά άρχισαν να τον καταλαβαίνουν στην Τέρσκι. Γιατί κάποια στιγμή υπήρχαν δύο φάσεις που πήγαν μαζί να πιέσουν. Μετά άρχισαν να καταλαβαίνουν ποιος πάει προς τα δημοτοφύλακα, ποιος πάει στην πρώτη φάση και μετά άρχισαν να τους βγαίνει. Πάμε να πάρουμε μια ανάσα. Έχω ποντάρο στο βιβλίο δεξιά για γλουσσέ αριστερά σήμερα. Ναι. Έτσι πιστεύω. Αυτό θα έκανα εγώ, δεν είναι το κοινό, δεν έδειξε κάτι. Δεν κάνω τσέξι μου τώρα και δεν ξέρω το ρεπορτάζ. Εγώ αυτό θα έκανα. Θα έδινα το μάτι μια ανάσα. Θέλει μια ανάσα, έχει δίκιο σε αυτό. Ενώ Βιερίνια, και νοητικά έτσι. Ναι, ο Βιερίνια είναι πιο καλό στη διαχείριση δυναμικού. Ο Βιερίνια νομίζω έχει πάρει αυτό και τον οξυγόνο. Έχει σώσει πάρα πολύ, διότι μικρότερο είχε τραυματισμού λόγω του συγκεκριμένου θέματος. Mm-hmm. Νομίζω ότι νοητικά έχει πάρει και οξυγόνο από τα γκόλτα που έχει πετύχει. Ναι, έχει άλλο πάτημα. Έτσι. Έχει άλλο πάτημα. Πάμε διαλυματάκι και σε λίγο παρήτους του Σάντερλαντ κάπου, κάτι έγινε. Δεν πήγανε παντέ του Νιουκάστολ εκεί να του κάνουν μανούρα, ναι. Αλλά δεν μάσησε. Πήγε δεν κανονικά, είδα το βίντεο και ναι. Πήγε με χίλια. Έχεις φάει σφαλιά από το μοτοφύλακα ποτέ? Έχω βρεθεί σε γροθιά, σε έξοδο. Και έκανα κανένα δυο σβούρες. Έκανες δυο σβούρες. Ναι, πήγε καλό το παλικάρι. Για να σε φάει πιστεύεις και την μπάλα πήγε. Λίγο απ' όλα, γιατί όλη είχαμε για κάτι, κάτι συνομιλίες τις είχαμε λίγο νωρίτερα, οπότε λες λίγο απ' όλα. Λίγο απ' όλα, φίλε. Αυτές οι συνομιλίες που οδηγούν πάντα σε μια ευγενέστατη κλωτσοπατινάδα. Άκραμε από την αύριο. Όχι, σήμερα. 9.30 το βράδυ. Μπορεί ο Χάβος. Για πλάκα. Είναι συγκεντρωμένη η Λαμία. Εκλοκάρισε το παιχνίδι. με τον Πανιόνιο. Έκανε ένα παιχνίδι στο οποίο ξεκινάει το μάτς, δεν ξεκινάει καλά, αλλά έχει βάλει γκολ το 6. Ο Σαράνο πιάνει πέναλτι. Που για μένα το είναι, δεύτερο, δεν είναι. Στο δεύτερο ημίχρονο η Λαμία παίζει πολύ έξυπνα το να δώσει χώρο στον Πανιόνιο και να πάει να το σκοτώσει. Χάνει αυτά που δεν πρέπει να χάνονται από τέτοιες ομάδες που βγάζουν 4-5 φάσεις ένα παιχνίδι. Στο τέλος δεν δέχεται φάσεις. Έχει ο Πανιόνιος έναν στημένο σε 90 φεύγα. Ένα δοκάρι του Μπανάνα, αλλά εξωτερική πλευρά δοκαριού. Όχι, δηλαδή δοκάρι που λες ο Χαμάν. Φαίνεται δηλαδή ότι δεν είναι. Ναι, ναι, ναι. Στο δεύτερο δοκάρι, ο Μπανάνα κάνει μια κεφαλιά εκεί, μια σκοτωμένη. Είναι και ο Μπανάνα, ο Μπανάνα, ο οποίος στο παιχνίδι όπου έχει γίνει λάθος και έχει βγει τετατέτη η Λαμία, είναι αυτός ο οποίος έχει ξεκινήσει το. Θα κάνω στάση να πει την πλήρη γραμμή του δρόμου. Γιατί του έχουν πει όλες τις λεπτομέρειες. Ναι. Ναι. Και όμως στο τέλος πάει να σώσει, επειδή είναι υψηλό κορμί και του βγαίνει το κόνο στο δεύτερο δοκάρι, πάει να σώσει το παιχνίδι. Που δεν το κάνει, βέβαια. Για μένα ο Χάβος μετά τον Λουτσέσκο είναι ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Σούπερ Λίγκ αυτή τη στιγμή. Αναλογικά το τι παρέλαβε, το πότε το παρέλαβε, το τι κατάσταση επικρατούσε και το τι κατάφερε. Η Λαμία είναι σωμένη. Λαμία είναι άνετη. Ναι. Είναι στον ημιτελικό του κυπέλου. Εγώ θα αποκλείσω Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Παίζει, έχει ένα γκρουπ πάρα πολύ δεμένο. Κορυφαίος της Κρήτης είναι. Που κυνηγάμε τους μαύρους στόπερ, εντάξει. Ο Αντέτζο.
Ποιος κάνει, τώρα τον μιλήσαμε βέβαια. Ναι, αλλά είναι ο κορυφαίος της σεζόν. Γιατί έχει δώσει και βαθμούς, δεν είναι μόνο ότι. Και τον Ασίγκμπα έχει αριστερά που έχει λάθη τοποθετήσει αρκετή, αλλά σε δύναμη και ταχύτητα. Αυτό το στοιχείο του. Καρυπίδηση στη δεύτερη νεότητα. Οριμότητα, ε. Το στόπερ, φίλε, όσο μεγαλύτερο είναι. Τόσο καλύτερο είναι. Μιλάει σε όλους, εμπνέει σιγουριά. Ναι, και στα χάφη είναι αξιοπρεπέστατη. Ο Βασιλοντινόπουλος δεν είναι κακός. Δεν είναι κακός παίκτης, όχι. Και εγώ πιστεύω ότι στην ΑΕΚ θα μπορούσε να σταθεί στο ρόστερ. Μπλάζει. Γιατί εκεί ανήκει. Μπλάζει. Ναι, ο Βασιλοντινόπουλος στην ΑΕΚ ανήκει. Δανεικός είναι. Καλός παίκτης. Εγώ εντάξει δεν έχω σε καμία εκτίμηση στον Μπακάκη, εντάξει. Σε καμία. Εντάξει, πολύ αθλητικό είναι. Θυμίζει αρκετά Κίτσιου σε πολλά στοιχεία. Για μένα Κίτσιου είναι καλύτερο. Αλλά θα πω ότι είναι λίγη. Σε ίδια. Ίδιο επίπεδο. Να το κουλ. Το θέμα είναι ότι ο Βασιλαντονόπουλος είναι πιο σύγχρονος παίκτης, με καλύτερο κορμί, καλές τοποθετήσεις, ποιοτικά ανεβάσματα, θα κλείσει και προς τα μέσα. Δεν είναι δηλαδή, δεν παίζει κουτούρου. Γενικά προς τα χάφ τους είναι το κομμάτι το καλό. Καραμάνος. Δηλαδή έχουν τον Μπλάζιτς. Έχουν Δημούτσο. Καραμάνο. Ο Καραμάνος παίζει μπροστά. Έχουν τον Τόμας, έναν κοντό αυτό που βάλει τον γκολ με τον Ολυμπιακό στο Καρασκάκι. Ναι. Που είναι όλοι κανονικοί ποδοσφαιριστές. Και έχουν και κάτι παίκτες τύπου Epstein που ξέρεις ότι θα μπει μέσα. Έμπειρες στην κατηγορία. Σωστό. Ωραία. Ξέρεις ότι ο Epstein αν βγει στην πλάτη της άμυνας είναι γκολ. Είναι επικίνδυνος ποδοσφαιριστής γενικά και δηλαδή από τον Ηρακλή και στον Ολυμπιακό. Στην Κέρκυρα την κράτησε μόνο του. Πηγαίνει, πηγαίνει. Φορά, πηγαίνει κατηγορία, δηλαδή... Είναι επικίνδυνος. Ναι. Τέλος πάντων, εγώ θέλω να πω ότι η ΑΕΚ δεν έχει εύκολο έργο σήμερα. Αν την η ΑΕΚ στην, δηλαδή, οποία, στην οποία ΑΕΚ νομίζω ότι αυτός ο οποίος δίνει έτσι μια φρεσκάδα σε όλη την ομάδα και από αυτό που δεν περιμένει είναι ο Αλμπάνης. Δηλαδή ό,τι κάνουνε είναι από, είτε από δικές του ενέργειες είτε επειδή είναι ο ίδιος στην εντεκάδα και βλέπεις σαν να έχει ένα μόνος που έχει κίνητρο. Κοίτα, είναι ο μόνος που έχει κίνητρο. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Σε ένα αποτυχημένο project λόγω κακών αποφάσεων θα πω εγώ. Εγώ θεωρώ ότι ο Ζουνίδης σε καμία των περιπτώσεων δεν έφταιγε για αυτή την κατάσταση. Είναι και συγκυρία. Μειωμένο ρόστερ χωρίς σταθερές. Για να πάω να παίξεις με μεγαλύτερη πίεση. Μα προφανώς. Εντάξει. Και αυτή τη στιγμή, σε μια χρονιά που όλοι έχουν συμβιβαστεί στην ιδέα ότι δεν έχουμε και πολλά-πολλά, ένας τελικός μας έμεινε. Αυτός που έχει το κίνητο το μεγάλο είναι αυτός που δεν έπαιζε. Και αυτόν που πετάει ο προπονητής μέσα για να πείσει ότι να είχαμε ένα ρόστερ. Και ένα παίκτη που δεν έπαιξε ποτέ με τον και μπορεί να τραβήξει και του υπόλοιπου. Πολλές φορές αυτό συνεπέρνει. Ίσως αυτό να ξεκινάει και ότι ο Αλμπάνης ήταν επιλογή Χιμένεθ. Του Χιμένεθ. Ναι. Γιατί έχει τον Λόκαρ και τον πήρε ουσιαστικά πριν τελειώσει πριν την σεζόν. Ναι. Αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν, η ΑΕΚ γενικά είναι ένα προβλέψιμο σύνολο. Αλλά δεν έχει και κάτι. Πώς να σου πω. Δηλαδή νομίζω ότι θα παίξει το τελευταίο τη χαρτί με κάθε κόστος. Έτσι νομίζω. Σήμερα εγώ δηλαδή... θα σου πω στο πρώτο 20 λεπτό, να δω λίγο 20 λεπτό, το πρώτο, για να δω πώς πατάει η Λαμία. Αν η Λαμία πατάει καλά και την εγκλωβίσει, θα ξέρεις τι εκτεβισμό φέρνει στο φαβορί, έτσι. Ας που μπορεί να κάνει γκολ η Λαμία, έτσι, που είναι ακόμα πιο δύσκολο το πράγμα. Βεβαίως και μπορεί να κάνει γκολ η Λαμία. Ειδικά στιμένες μπάλες είναι πολύ δυνατή. Έχει κορμιά. Έχει κορμιά. Έχει και εκτελεστές. Αν τέτοιο Καρυπίδη, πώς τον λένε, Καραμάνο, Μπαράλες, παιδιά τα οποία είναι κτίνη. Δεν είναι εύκολο. Γενικά πάντως είναι μια ομάδα που θα τη δούμε και σύντομα στην Τούμπα. Την Κυριακή, εντάξει, πώς θα παρουσιαστεί είναι το θέμα. Ναι. Δεν είναι να αμελεί τις δυνατότητές της. Δεν έχει το ειδικό βάρος σαν φανέλα, αλλά αυτό δεν λέει τίποτα. Το κίνητο πάρει... Πόσο είναι αίτητη, είναι καιρό αίτητη. Η Λαμία, 9 παιχνίδια. 9 παιχνίδια. Τα πρωτάθλημα και δύο κύπελλο. Και δύο με το κύπελλο με τον Ολυμπιακό. Είναι μια παιχνίδια. Έχει πολλές σοπαλίες, αλλά δεν είναι και μικρό πράγμα. Το να μην χάνεις είναι να μην χάνεις. Είναι το αίτος, είναι αίτος. Φτιάχνει την ψυχολογία. Πιστεύεις το λέει κάτι στον άλλον. Ο άλλος είναι πιο μαζεμένος. Δηλαδή η ΑΕΚ τώρα ξέρει ότι σήμερα έχει μια ομάδα που είναι αίτητη. 9 παιχνίδια. Θα μπει με ένα ψηλό του ΠΕ. Σιγά σιγά θα άμα δεν βγαίνει γκολ στο μυαλό της θα μπαίνει αυτό το πράγμα. Πρέπει να μαζευτεί για να δει πώς θα το. Αν δεν παίξει με ταχύτητα η ΑΕΚ και να μπορεί να διασπάσει εκεί την. Γιατί σίγουρα θα είναι κοντά οι γραμμές της Λαμίας, δύσκολα θα βρει τον τρόπο. Δεν με Αλμπάνη, Λιβάγια, Πόνσε.
Ο Πόνσε κινείται πολύ καλά στον χώρο και στην πλάτη των αμυντικών. Έχει πολύ καλή αξιόλογο παίκτη τη ΣΑΕΚ φέτος. Και όχι λόγω γκολ μόνο, και λόγω εικόνα. Σε σύνδεση με τον Λιβάγια που δεν του βγήκε καθόλου φετινή σεζόν. Δηλαδή είναι. Τι να πρωτοκάνει για αυτό. Μόνο κάποια ξεσπάσματα έχει. Μόνο αυτό που δημιουργούσε. Είναι δύσκολο. Εγώ πιστεύω ότι πραγματικά το βάρο τη δημιουργία ΣΑΕΚ έπεσε πάνω του. Άμα δεν έκανε τίποτα αυτό, δεν θα έκανε κανένα. Δηλαδή και ο Μάνταλο σε ρίχνει. Δεν απέδειξε σήμερα, παιδιά, γιατί δεν έμεινε στην Ισπανία. Φέτο, όχι σήμερα. Απέδειξε γιατί δεν έμεινε στην Ισπανία. Είναι ένα παιδί το οποίο δεν μπορεί να στηριχθεί πάνω του. Εγκεφαλικά κυρίω, πνευματικά. Όσο ταλέντο και να έχει, δεν αποτελεί σταθερά. Έχει στιγμέ που. Το χάνεται από προσωπική στο. Και στιγμές που εκνευρίζουν και τους υπόλοιπους. Δηλαδή, ο Άρτα το κάνει εμφατικά αυτό. Mm-hmm. Ο Λιβάκια το κάνει, αλλά το κάνει πιο μουλουχτά. Να σε εκνευρίσει. Τι θέλει να πει στο Άρτα, το κάνει με τέτοιο τρόπο που ο Άρτα, του οποίου προπονητής φύγε, δεν θα βρεθεί κάποιος να πει, αλλά μου αρέσει το παιδί. Εντάξει, τώρα μην. Ναι. Το οποίο φύγει, αφού κάνει. Θα θέλω να το σκοτώσει και όλοι. Ο Λιβάκια το κάνει με τέτοιο τρόπο που αν πα να πει, παιδιά, αυτόν δεν τον αντέχω. Ποιον αυτόν εδώ που. Θα βρεθούν πέντε. Ναι, κατάλαβα. Και επειδή το ρεπορτάζ δεν το γράφει κανείς, ένα θέμα που είχε σοβαρό ο Ζουνίδης ήταν με την συμπεριφορά του Λιβάγια. Όμως ο Λιβάγια είναι αγορά του Προέδρου. Τι λοιπόν, τι κάνεις. Ισορρόπησε ανάμεσα σε αυτό. Ναι. Δύσκολη κατάσταση. Και ο Ζουνίδης γενικά έχει επιλέξει πολύ δύσκολα project. Δηλαδή δεν νομίζω σε κάποιο project να πήγε. Έφερε την υγεία μόνος του. Δηλαδή δεν υπήρχε υγιές περιβάλλον για να δημιουργήσει. Το δημιούργησε. Ο Ζουνίδης πίστεψε ότι επειδή πέρασε με αυτόν τον ρόστερ την ΑΕΚ στα 22 εκατομμύρια του Champions League, plus ό,τι άλλο έχει γύρω-γύρω, ωραία, ότι θα είναι μια επιτυχία σεβαστή για να πάρει τον χρόνο του να δουλέψει, να δουλέψει με ένα ρόστερ χειρότερο από τον περσινό. Αλλά η ΑΕΚ δεν έχει τέτοιο μηχανισμό. Η ΑΕΚ είναι μετά τον Ολυμπιακό η ομάδα με τη μικρότερη υπομονή στους προπονητές. Ο Ολυμπιακός είναι θαύμα ότι κρατάει τον Μάρτινς ακόμα. Το κακό με την ΑΕΚ είναι ότι οι επιτυχίες στα τελευταία χρόνια έχουν πρόσωπο. Δεν έχουν σύνολο. Έχουν το Χιμένεθ. Τα κύπελα και το πρωτάθλημα. Και δεν μπορούν να φύγουν από αυτό το πράγμα. Δεν μπορούν να δεχτούν ότι ναι, σε τιμούμε. Σε ευχαριστούμε. Σε συγκεκριμένες καταστάσεις έφερες επιτυχίες στην ομάδα, οι οποίες ήταν δύσκολες και πρωτόγνωρες αντίστοιχα. Το κύπελο του 11, το κύπελο του. Το πρώτο πήρε το 16. Το κύπελο του 16. Το πρωτάθλημα. Άσχετα αν ο καθένας τώρα μπορεί να πεταχθεί, ναι, μωρέ, πώς ήρθε. Το πρωτάθλημα. Φυσικά, τι θα πει. Αυτό γράφτηκε. Πώς να το κάνουμε. Mm-hmm. Και αν δεν το. Και αν θεωρεί κάποιος ότι δεν το πήρε, μέχρι τελευταία στιγμή το διεκδίκησε. Και παθμολογικά, αυτά. Και αυτό έχει πληρώσει. Στο ότι στην πρώτη στραβή είναι τόσο φρέσκη η επιτυχία του Χιμένεφ, που ήταν η μουρμούρα, άντε να ξαναγυρίσει. Α, έφυγε από τη Λασπάλα μας, άντε να ξαναγυρίσει. Άντε να ξαναγυρίσει. Άντε να... Δεν έπαιξε κανένα συγκλονιστικό ποδόσφαιρο η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ του Χιμένεφ ήταν μια ομάδα που γέμιζε. Δεύτερες μπάλες, κέρδιζε εύκολα μέτρα, είχε ποιότητα, έπαιρνε παιχνίδια. Έκανε το Λουτσέσκου σε θέμα γκρουπ. Ναι. Σε θέμα γκρουπ και να κερδίσει ποδοσφαιριστές, σε αυτό είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο. Στην ΑΕΚ. Δηλαδή για μια ομάδα να έχει συνοχή, να φτάνει να μάχεται τα παιχνίδια μέχρι τον 90, όλα αυτά, ο Χιμένεθ τα κέρδισε. Επίσης, αυτό που πρέπει να υπολογίζουμε για την ΑΕΚ είναι και η περιπέτεια με τις ανανεώσεις συμβολέων. Όταν έχει τον Σιμώ 4 μήνες εκτός. Είναι θέμα. Όταν έχει τον Μπακασέτα 3 μήνες εκτός. Είναι θέμα. Που ήταν όλοι βασικοί στην περσινή χρονιά ζήσεις, και είχαν σημαντικό ρόλο. Όταν κάλεσε να ζήσει δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με τον Τζιγκρίνσκι, που ξέρεις ότι είναι σαν βίσμα στο στρατό, μία μέσα. Δύο έξω. Δέκα έξω. Αυτή είναι η καριέρα. Και το ξέρεις. Το ξέρεις, δεν σου ήρθε. Δεν είχαν προτείνει και τον πήραν. Τρεις φορές. Το ξέρεις. Πας με αυτό, ξέρεις ότι θα σου βγάλει 20 παιχνίδια τη χρονιά. Σε μια χρονιά 55 αγώνων. Και 20. Και πολλά. Και στα 20, στα 3 θα γίνει αλλαγή. Δεν είναι. Το project ΑΕΚ ήταν αποτυχημένο από όποια πλευρά και αν το πάρεις, γιατί πέτυχε πράγματα όχι και τόσο ποδοσφαιρικά. Τις προέκυψαν. Ναι. Τις προέκυψαν. Που ήταν ούτως ή άλλως μη διαχειρίσιμο. Ναι. Δηλαδή, πέρσι λέγαμε η ΑΕΚ θα σκάσει, η ΑΕΚ θα σκάσει. Για μένα είναι μεγάλη επιτυχία της ΑΕΚ που έφτασε στο παιχνίδι της Τούμπας κοντά. Για να διεκδικεί.
Βέβαια, προέκυψε. Έχοντας άλλο κομμάτι, ήταν εκεί. Ναι. Ανεξαρτήτου του αποφάσεων και τα λοιπά. Έχοντας περάσει τον όμιλο του Europa League και παίζοντας δύο παιχνίδια στα οποία η πρόκριση της είχε 10 στάτο σουτ του Μασούτ. Mm. Έχοντας περάσει αγώνες κυπέλου με τον Ολυμπιακό. Ναι. Η ΑΕΚ θα σκάσει γιατί παίζει Ευρώπη. Η ΑΕΚ θα σκάσει γιατί έχει παιχνίδια δύσκολα κυπέλου ενώ ο ΠΑΟΚ δεν έχει. Τσούκου, 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 τσούκου. Εκμεταλλεύτηκε συγκυρίε. Εντάξει, έφτασε. Το θέμα λοιπόν είναι όμως ότι αυτό δεν είναι το ενδεδειγμένο. Δεν μπορεί να, να ξαναπεί πάμε να εκμεταλλευτούμε πάλι τι συγκυρίε. Δεν γίνεται. Και όχι να κάνουμε το ίδιο, κάνουμε το χειρότερο. Να χάσουμε το Χριστόδουλο που με έδωσε πέντε παιχνίδια από το πουθενά. Έτσι. Με κάτι ξηραφιέ που δεν βγαίνουν ποτέ. Ωραία. Τον πέτυχα του, μετά το κόμμα του Ολυμπιακού Σπουδάλου. Mm. Δεν το ξανακάνει ποτέ. Μου λέει τι λε. Δεν το ξανακάνει ποτέ. Να χάσει τον Χριστόδουλο, να χάσει τον Αραούχο. Αραούχο. Ποιοτικό παίκτη, κακά τα ψέματα. Πολύ καλό σύντροφο. Εκπληκτικό ποδοσφαιριστή. Να χάσει τον Γιώχανσον που πέρσι είχε του χιαστού, αλλά ήταν ένα κομμάτι τη ομάδα. Να χάσει το μοναδικό σου ψυχοπαθή και γρήγορο στόπερ. Που η βλακεία στο στόπερ μπορεί να είναι κακό, μπορεί να είναι καλό. Εντάξει. Ποιον άλλον έχασε η ΑΕΚ. Αυτό τι άλλο. Αυτό. Κι άλλο να χάσει. Όχι άλλος. Το θέμα είναι δεν είναι. Κονέρε. Τον Κονέρε. Τον Κονέρε, λίγο το έχει τον Κονέρε. Ο Κονέ έχει μια εμπειρία. Ξέρει να στέκεται. Ο Κονέ στην ΑΕΚ είχε ένα περιορισμένο ρόλο μπροστά από τα στόπερ. Γιατί αυτό το ζητούσανε. Θα μπορούσε να κάνει και άλλα πράγματα ο Κονέ. Μιλάμε για ένα παιδί το οποίο είναι ένα τόπο ποδοσφαιριστή. Έπαιξε κάποιον άτομο, ήταν αρχηγό στην Πολώνια, πήρε μεταγραφή στην Ουντινέζε. Έχει χρόνια καριέρα στην Ιταλία, βέβαια. Δεν είναι δηλαδή κάποιο τυχαίο παίκτη. Ξέρω να είναι συμπαθή ή αντιπαθή. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Το άλλο. Που είναι και για μένα προσωπικά είναι και συμπαθή. Γιατί το ξέρω κιόλα και είναι και μια χαρά συμπαθή. Ναι, αλλά... Και η στάση του απέναντι και με αυτά που έχουν δημιουργηθεί ήταν εξαιρετικό και οι τοποθετήσει του ήταν απόλυτα ποδοσφαιρικέ. Άσο το κομμάτι αυτό όμω. Εγώ το ξέρω και προσωπικά δεν μου έχει κάνει καμιά. Ο κανονικό άνθρωπο. Ωραία. Απόλυα. Όταν εσύ πρέπει να στηρίξει τον Γαλανόπουλο, δηλαδή να είναι ο Γαλανόπουλο τώρα σε σχέση με τον Κόνε. Θέλει δουλειά. Θέλει δουλειά. Ειδικά στο κομμάτι της δημιουργίας είναι η μέρα με τη νύχτα. Τι να σου κάνει ο Γαλανόπουλος, είναι ένας χαμάλης. Καμιά φορά το χαμάλι μπορεί να το πληρώσει και ακριβά, δεν λέω εγώ όχι, αλλά είναι χαμάλης. Τώρα μέσα σε όλα αυτά περνά στην περιπέτεια με τον Σιμόες, με τον Λαμπρόπουλο, με τον Μπακάκη. Είναι μεγάλη υπόθεση. Με τον Μπακάκη, λέω, με τον Μπακασέτα. Είναι θέμα. Τώρα για να καταφέρει να παίζει με αριστερό μπακ τον Μπακάκη ή να βάζει τον Γκάλο, αυτό πάει να πει ότι υπάρχουν σοβαρά λάθη στο σχεδιασμό της ομάδας. Γιατί είναι η ΑΕΚ, είναι η περσινή πρωταθλήτρια. Χτύπησε ο Λόπες, χτύπησε ο Χούλτ, εκεί την πληρώσαν αλλιώς. Ωραία. Εγώ θα πω ότι εκεί ήταν άτυχη. Αλλά στα άλλα, όλο ο σχεδιασμό του ήταν τραγικό. Κακά τα ψέματα, δηλαδή. Έστω και έτσι όμως, δες πώς μπορούν αυτό να σώσουν τη χρονιά με ένα τίτλο. Τίτλο γιατί θα πας να τον διεκδικήσεις, έτσι. Δηλαδή δεν έχουν κάτι άλλο. Να σου πω, και, να σου πω το άλλο. Αν, έτσι πως θα είναι πάρα πολύ πετυχημένη χρονιά, καταφέρει να πάρει και τίτλο. Έτσι πως ήρθε η χρονιά για την ΑΕΚ. Της εμφανίστηκε η ευκαιρία να πει: όπα, λοιπόν, πρωτάθλημα δεν παίρνουν. Κύπελο, αν το πάρουν θα είμαστε καλά. Αν δεν το πάρουμε, δεν θα αλλάξει κάτι στην Ευρώπη. Mm-hmm. Από τη στιγμή που χάσαμε για τη δεύτερη θέση. Άρα είμαστε στο. Και εκκρεμεί και η απόφαση με το. Άρα είμαστε στο Europe. Όχι, τελείωσε. Δεν έχει. Δεν έχει επίπτωση. Δεν έχει επίπτωση. Μπράβο, καλό να τη τελείωσε αυτό. Άρα έχει χρόνο να χτίσει τη χρονιά τη από τον Μάρτιο. Δεν είναι ότι. Δεν ήξερα αν θα παίξουμε προκριματικά Champions League ή Europa League. Καλός ή κακός, κακός για την ΑΕΚ, Europa League θα είναι. Είχε λοιπόν ένα χρονικό διάστημα τέτοιο, ώστε να δει. Θα μείνει ο Χιμένα, θα μείνει ο Χιμένα, θα μας πει τι θέλει. Θα του πούμε τι λεφτά θα έχει. Ναι, βέβαια. Μεγάλη υπόθεση και αυτό με τους προπονητές. Τι γίνεται και τι δεν γίνεται. Μα γιατί δεν μπορείς να βασίσεις το πλάνο σου. Έχουν αρκετά σοβαρά θέματα στις ποδοσφαιρικές αποφάσεις. Ποιος είναι ο τεχνικός διευθυντής, ο Λιμπερόπουλος. Έχουν σοβαρά θέματα, έχουν σοβαρές στάσεις γενικά. Απλά δεν τα εξωτερικεύουν αυτοί, ξέρουν πάρα πολύ, αλλά να το κρατάνε μέσα τους. Αλλά φαίνεται πως θα έξουν. Δηλαδή... Φαίνεται. Γιατί λες τώρα, ποιος θα πάρει απόφαση, ο Λιμπερόπουλος. Ο Λιμπερόπουλος λέει, εντάξει, θα δούμε. Τι θα δούμε, Ρουγιά. Υπάρχει ένας υπεύθυνος, ο οποίος δεν μπορεί να μου πει ότι θα δούμε, αλλά είναι αυτός υπεύθυνος. Το κουραστικό με την ΑΕΚ ποδοσφαιρικά είναι ότι περισσότερες φορές θα δεις ότι περιμένουν πρόταση 10 εκατομμύρια για τον ένα, 5 εκατομμύρια για τον άλλο, νούμερα τα οποία δεν μπορεί να τα πιάσει κανείς μέχρι της ΑΕΚ και ξέρεις ότι είναι για λόγους τυπώσεων. Δηλαδή ξέρω εγώ ο Μπάρκας. Ο Μπάρκας.
ο Γαλανόπουλος. Παιδιά τα οποία προέρχονται από κακή σεζόν. Ο Μπάρκας κάνει κακή σεζόν. Το πήρε όλο το πράγμα. Ναι, όχι, και μόνο που διάβασα σε ρεπορτάζ ΣΑΕΚ πριν από περίπου 3 εβδομάδες, κάνα μήνα, ότι σκέψεις για αντικατάστασή του να παίξει και κάποια άλλα τερματοφύλακα να αλλάξουμε και αυτά. Λέω, αν το project Μπάρκα έφτασε σε αυτό το σημείο, υπάρχει θέμα. Ναι. Δεν βλέπεις δηλαδή πράγματα τα οποία να σου λένε ότι αυτοί έχουν εντοπίσει τα λάθη και πάνε να φτιάξουν τα κακό σκήμενα. Γι' αυτό είπα ότι η αποτυχία της ΑΕΚ σε τέτοιο βαθμό μέσα σεζόν θα πρέπει να τη δουν στην ΑΕΚ ως μεγάλη ευκαιρία για να δουν. Όπα, εντάξει. Στραβά πήγαν όλα. Συγγνώμη, Αντώνη, το 20 μπαίνει στο καινούργιο γήπεδο. Το καινούργιο γήπεδο, αν δεν συνδυαστεί με σοβαρό ποδοσφαιρικό project, θα φέρει έναν αλφαενθουσιασμό, αλλά με ημερομηνία λήξη. Μεγάλη υπόθεση. Μπαίνουν στο 20 στο γήπεδο, δεν το γνωρίζω αυτό. Βέβαια. Μεγάλη υπόθεση. Αλλάζει στάτους. Αλήθεια, το λέω. Εγώ το πιστεύω πάρα πολύ ότι θα αλλάξει στάτους. Πραγματικά. Το γήπεδο είναι τρομακτικό. Πολύ μεγάλη υπόθεση. Ακόμα και ο Ολυμπιακός, όταν πήγε να μπει στο Καρισκάκι. Πολλά, πολλά περισσότερα έσοδα που. Ακριβώς. Που δεν. Εννοεί για εντυπωσιασμό κίνηση. Δεν υπάρχει έτσι να μην δεν ήταν συνδεδεμένο το ένα με το άλλο. Δεν γίνεται. Άλλη κατάσταση τότε που λειτουργούσε και πώς λειτουργούσε ο Ολυμπιακός εκεί τα χρόνια. Με την παντοκρατορία του, με τους τρόπους τέλος πάντων που καταφέραν σε αυτήν. Ναι, ναι, θα φέρεις 3 εκατομμύρια συμβόλαιους με εδώ. Θα φέρεις έναν. Και εγώ ρε Σταύρο, άμα ξέρω ότι θα έχω να πάρω τόσα από μα εκεί, θα κάνω ένα, τι θες. Θα μπει σε ένα καινούργιο γήπεδο. Θα έρθει κάποιος να πληροδοτήσει για το όνομά του. Από αυτά τα λεφτά φέρει κάποιον. Πληρώσανε 3 χρόνια σερή, υπήρχαν διαρκείας τριετίας. Στον Ολυμπιακό τότε. Ο ΠΑΟΚ τι γίνεται με το γήπεδο. Τα λέμε. Αυτό εκεί. Είναι του χρόνου. Πρέπει γρήγορα να γίνει. Στο γήπεδο, πρέπει να γίνει καλοκαίρι του 22. Αν όλα κυλήσουν ομάδα. Καλοκαίρι του 22. Αν μπορείς να έχεις άδεια στα χέρια του στο. Και στα μέσα της επόμενης. Και το τέλος του 19 πρέπει να τα έχει. Ο σχεδιασμός στο πλάνο είναι. Πηγαίνει από Καφτατζόγλιο, γίνεται η Τούμπα καινούριο γήπεδο. Ναι. Είναι. Και 18 μήνες χτίσιμο. Έχω σου λέω κάτω 20. Ένα γιατί. Ισχύει αυτό. Ναι. Δεν είμαστε και οι τότε να το έκανε. Και δεν είναι όλα τα συνεργεία δικά σου να τα πληρώσει και να δουλέψουν. Οι υπογειοποιήσει, αυτά όλα γίνονται από κράτο. Οπότε εκεί θέλει την εννοήση. Και θέλει ταχύτητα. Πρέπει να είμαστε μαστοί και πάει. Για να γίνει δουλειά. Στην άξια πόσο χρόνο το έχουν τελειώσει. Δεν το έχουν τελειώσει ακόμα. Ναι, αλλά είναι κοντά σου. Αλλά είναι κοντά. Πόσο, 15-16 μήνε. Τόσο πάλι πάνω κάτω, δηλαδή στου 20 μήνε είναι το πρώτο πλάνο. Δεν καμία κατασκευή σαν τη τότε να μην φανταστείτε. Θα κάνω μια ανάλυση τότε με το γήπεδο. Πρέπει. Μου είπανε όλοι για ό,τι έχει μέσα. Ναι. Πρέπει να έχει δηλαδή. Πρέπει ναι. Να έχει. Τι, τα πάντα, ό,τι μπορεί να φανταστεί ο νους. Όχι, ότι μπορεί να φανταστεί ο νους μετά σου, γιατί πρέπει να μπορεί να φανταστεί. Πού ξέρεις. Μηχάνημα που βάζει κέρματα και βγαίνει. Δεν έχει. Αυτό δεν έχει. Μπορεί κανένα δωματιάκι εκεί, γιατί τα παιδιά είναι μερακλείδες εκεί στο Λονδίνο. Αλλά το μυαλό μου να ξέρει ότι έχει λίγο παραπάνω από το φυσιολογικό. Φτάσαμε στο τέλος. Το λήξαμε. Λοιπόν, ραντεβού αύριο στις 2 το ανάλυση του by Repress. Μέσα στην ημέρα θα ανέβουν βίντεο στην σελίδα μας στο Facebook. Εκεί θα είστε να τα δείτε, να τα συζητήσουμε, να τα σχολιάσουμε. Και αύριο θα είμαστε εδώ με ό,τι θα έχει προκύψει από τους 2 μη τελικούς κυπέλλου. Μέχρι τότε να είστε καλά.